Ώρα 8 το βράδυ στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Οι δρόμοι της Βουδαπέστης έχουν ερημώσει. Κάποιοι μόλις ξεκινούν τη δουλειά τους. Είναι οι ένστολοι επιφορτισμένοι με τους ελέγχους για την τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Το μέτρο για την αναχέτηση της διασποράς του κορονοϊού έχει ισχύ κάθε βράδυ από τις 8 έως τις 5 τα ξημερώματα. Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για μετάβαση ή επιστροφή από την εργασία και για βόλτα σκύλου. Οι έλεγχοι είναι συνεχείς. Παρακαλώ, ταυτότητα και βεβαίωση από την εργασία σας, λέει αυτός ο αστυνομικός. Αυτό είναι. Ο έλεγχος έγινε. Τις τελευταίες εβδομάδες η αστυνομία έχει επιδώσει 8.000 προειδοποιήσεις και πρόστιμα προς πολίτες που δεν τηρούσαν τα μέτρα. Στους περισσότερους ελέγχους, ωστόσο, οι πολίτες διέθεταν τις απαραίτητες βεβαιώσεις από την εργασία του. Στις περιπολίες συμμετέχουν και στρατιώτες, αλλά και στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Κάνουν αισθητή την παρουσία τους με σκοπό την αποτροπή εκτέλεσης εγκληματικών ενεργειών από άτομα που θα επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν τις έκτακτες συνθήκες. Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων δεν ενοχλεί. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα έλεγα πως η αστυνομία κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν μου αρέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας, αφού την ημέρα όλος ο κόσμος είναι έτσι κι αλλιώς έξω. Το ρεπορτάζ από τη Βουδαπέστη είναι του Αντάμ Μαγκιάρ. Αυτή είναι μια από τις πιο διάσημες πλατείες της Βουδαπέστης και εδώ μια από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της πόλης. Τώρα είναι εντελώς άδειες και είναι μόνο 10 το βράδυ. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 11 Δεκεμβρίου.